Τώρα, φετινή χρονιά, πάλι ξεκίνησαμε με όνειρα, νέα διοίκηση. Άνθρωποι που τουλάχιστον είπαν και πιστεύω και εσύ να περιμένω να το κάνουν και πράξη, ότι δεν θα υπάρχουν τα περσινά οικονομικά προβλήματα, θα είναι συνεπείς, νέος προπονητής και πολλοί νέοι παίκτες και συμπαίκτες. Ποιοι είναι οι στόχοι φέτος του ΠΑΟΚ, τι έχετε συζητήσει, μια που είναι μόλις δεύτερη αγωνιστική, και με τον Σιμακόπουλο και με τους ανθρώπους διοίκησης. Τι θέλετε φέτος σαν παίκτες να πετύχετε? Αυτό που έχουμε πει πρώτα απ' όλα από το θέμα διοίκησης είναι η αξιοπιστία. Να βρουν την αξιοπιστία τους, τη χαμένη τους έγκλη. Από εμάς θέλουν να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αυτό έχει συζητηθεί με τον κόουτς και δεν έχουμε βάλει κάποιο στόχο. Απλώς βλέπουμε ότι δουλεύοντας, ότι φτιάχνουμε ένα δυνατό σύνολο. Και τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Σίγουρα τρώγοντας ανοίγει η όρεξη και θέλουμε να έχουμε συνέχεια. Και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε μια ομάδα, σε μια πόλη που κάποτε ήταν η πόλη που. Μπασκετούπολη. Η Μπασκετούπολη, η Μπασκετομάνα θεωρείται στη Θεσσαλονίκη. Και τα, δεν ξέρω αν τα πρόλαβες, ίσως μικρότερος από τη θεωρητική δόση. Τα ΠΑΟΚ Άρης κρατούσαν αμύωτο ενδιαφέρον, όχι μόνο των φιλάθλων των δύο ομάδων. Όλη η Ελλάδα περίμενε να δει αυτά τα παιχνίδια. Μοιραία φαντάζομαι και εσύ ξέρεις ότι το μπάσκετ πήγε στην Αθήνα, γιατί εκεί πήγαινε τα λεφτά, εκείνοι οι παράγοντες, το έζησε ίσως και στον Ολυμπιακό. Μπορεί, πιστεύεις ξανά αυτή η πόλη, γιατί υπάρχει το πάθος για το μπάσκετ, το ταλέντο. Γιατί και ο Άρης γεμίζει το Αλεξάνδριο, και ο Πάκος το Παλατάκι να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια, ή πρέπει να βρεθούν και άνθρωποι με χρήματα, όπως για παράδειγμα είναι η Αγγελόπουλος στον Ολυμπιακό ή η Γιαννακόπουλη στον Παναθηναϊκό? Σίγουρα αυτή τη στιγμή οι δύο μεγαλομέτοχοι κάτω στην Αθήνα έχουν ξεφύγει. Είναι δύσκολο να τους πλησιάσεις, γιατί όταν μιλάμε για μπάτζετ 30, 35, 40 εκατομμυρίων. Και εμείς έχουμε 1,5, είναι τεράστιο, αχανέστο η διαφορά. Απλώς είναι διαφορετική η έγκλη. Όπως είπες, ξεκίνησε το μπάσκετ από εδώ. Ο κόσμος το ζει διαφορετικά. Είναι. Το ΠΑΟΚ Άρης μπορεί να κρατήσει για εβδομάδες, για μήνες να το συζητάνε. Αυτό κάτω... και εσύ, ότι όλη την εβδομάδα με τον ντέρμπι, ακόμα και οι φίλοι που μπορεί να μην εντυπωσιάζουν, μάλλον να απογοητεύτηκαν από την πρώτη εμφάνιση του ΠΑΟΚ, θέλανε, σας ζητούσαν την νίκη, όπως παλιά. Αν και δεν έχει πλέον η Θεσσαλονίκη το πάθος που είχε λόγω του ότι οι ομάδες δεν πέσαν, το έχω ζήσει, αλλά έτσι παλιά, έχω μάθει, ναι. Ναι. Δεν το έχω ζήσει, γιατί ξέρω παλιά ήταν, βγαίναν στους δρόμους. Και κρατούσε ήταν γιορτή ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά. Έτσι. Τώρα, ναι, απλώς νιώθει με την αγάπη, τη ζεστασιά του φιλάθλου κόσμου, του ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι είναι νωρίς για να σκέφτεστε ότι στο δεύτερο γύρο Άρης θα θέλει να σας πληρώσει με το ίδιο νόμισμα στο Αλεξάνδριο. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι το δεύτερο γύρο. Θα είμαστε ακόμα πιο δεμένοι, θα έχουμε βρει τη χημεία μας. Θα δούμε. Θα δείξει. Παναγιώτη, είσαι Έλληνας παίκτης. Και κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν στις ομάδες κοινοτικοί και ξένοι. Φέτος μπήκε ο τρίτος Αμερικανός. Υπάρχουν αντιδράσεις του ΨΑΚ. Μάλιστα, τα πρώτα μάτια ξεκινάμε με καθυστέρηση και δεν ξέρω αργότερα αν θα υπάρχουν και απεργίες. Πώς αισθάνεσαι καταρχάς ότι έχεις μια ανασφάλεια σε σχέση με τους ξένους κοινοτικούς συναδέλφους? Και το λέω γιατί, για παράδειγμα, ένας Έλληνας παίκτης. Αν μείνει χωρίς ομάδα, επειδή κακή ώρα χτύπα ξύλο, κάποιοι μπορεί, φεύγουν απλήρωτοι από ομάδες, δεν μπορεί να αγωνιστεί πλην του εξωτερικού. Ο Αμερικανός φεύγει, θα πάει. Ο κοινοτικός το ίδιο. Πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα για τους Έλληνες παίκτες? Να μην αισθάνεστε ότι είστε στο πρωτάθλημα, ενώ οι παίκτες είναι πρωταγωνιστές, ότι ο Έλληνας παίκτης ξεκινάει με δισαπαντά σχέση με τον συνάδελφό του που είναι Αμερικανός κοινοτικός? Σίγουρα γι' αυτό κάναμε αυτό το. Πώς να το πω. Κάναμε αυτή την καθυστέρηση που κάναμε στον πρώτο αυτόν τον αγώνα. Την πρώτη καθυστέρηση, τον πρώτο παιχνίδι, τη δεύτερη τώρα. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Θέλουμε, αυτό είναι απαράδεκτο που γίνεται, ένας Έλληνας να μην μπορεί να πάει να αγωνιστεί σε άλλη ελληνική ομάδα ή από εξωτερικό όταν έρχεται να μην μπορεί να γυρίσει. Σίγουρα, ή στα παλιά τα χρόνια. Τα παλιά. Εγώ έχω ζήσει να παίζω σε ομάδα, να είμαι απλήρωτος και οι ξένοι να είναι κανονικά πληρωμένοι στην ώρα τους. Εκεί αυτό είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει. Ναι, και εμείς οι Έλληνες είμαστε που στηρίζουμε την ομάδα. Δηλαδή, σε στραβεί ο ξένος θα φύγει. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ που είναι συμπαίκτη, θα πει αφάλω με κάποιου που μπορεί να μιλάτε, παίζει μόνο με Έλληνες. Ακόμα δεν μπορεί να παίξει με ξένους και κοινοτικούς γιατί έχει την απαγόρευση του μεταγραφών. Υπάρχει μια λύση στο πρωταθλήμα όταν μια ομάδα δεν ξεκινάει επίσης ώρες με τους υπόλοιπους. Σίγουρα, όταν παίζουν μόνο Έλληνες και. Εντάξει, είναι 3-4 που είναι ουσιαστικά οι βασικοί Έλληνες. Τα άλλα παιδιά είναι πιο. Μα και η ομάδα χτίστηκε βάση και τη συμμετοχή που παίζουν. Είναι πολύ πιο δύσκολο να επεξέλθει να παίξει με τον Πανιόνιο, ας πούμε, που έπαιζε προχθές με 6 ξένους ή με πιο δεμένη η ομάδα. Είναι διαφορετικά. Σίγουρα υπάρχει κάποια αλλίωση ή πρόβλημα και αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά αυτό είναι από την κεφαλή πρέπει να ξεκινήσει. Θα ήθελες για παράδειγμα να γίνει κάτι όπως στο παρελθόν, βέβαια ήταν και άλλες συνθήκες, και να αισθάνεσαι ότι είσαι μέλος μιας ομάδας, εσύ ως ο Παναγιώτης Καρφικής, για κάποια χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα, αναγκάζεται κι εσείς, βέβαια η λέξη δεν είναι καλή, γιατί σας λένε κάποιοι μισθοφόρους. Αναγκάζεστε να μην ξέρετε το μέλλον σας και να σκέφτεστε ότι μπορεί ανά χρόνο να αλλάζετε και ομάδα, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Ενώ παλιότερα, ας πούμε, υπήρχε ένας κορμός, κάποιοι παίχτες μέναν σε κάποιες ομάδες
και αναφέρουν και σε Έλληνες. Τώρα δεν ενισχύει αυτό. Εσύ δηλαδή φέτος είσαι στο ΠΑΟΚ, του χρόνου δεν ξέρεις αν θα είσαι ή θα πας κάπου αλλού. Και είναι δύσκολο και για ένα παίκτη να κάνει σχέδια για το μέλλον του όταν δεν γνωρίζει αν θα είναι κάποια χρόνια σε μια ομάδα, έτσι. Σίγουρα, εντάξει. Σχεδόν όλοι οι παίκτες αλλάζουν μεταξύ τους. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλάζουν μεταξύ τους ομάδες και τέτοια. Σίγουρα όταν παίζεις όμως σε μια ομάδα, παίζεις πρώτο, παίζεις δεύτερο χρόνο, δεν είσαι πιο πολύ με την ομάδα. Μπορεί να προσφέρεις διάφορα πράγματα που είναι διαφορετικά. Είναι πακέτο σημαντικό δέσιμο. Εντάξει, μετά, πέρα από το επαγγελμα... ότι είσαι επαγγελματίας και οφείλεις να μίβεσαι για αυτό που προσφέρεις, κάποια στιγμή, αν μείνεις χρόνια σε μια ομάδα, έρχεται και το δέσιμο του οπαδούς με τον κόσμο, με όλα αυτά. Σίγουρα και είναι μεγάλη υπόθεση. Και ειδικά όταν είσαι σε μεγάλη ομάδα, τι άλλο ζητάς. Λένε κάποιοι, και όταν μιλήσω για τον ΠΑΟΚ, ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ο κόσμος αποξενώθηκε από την ομάδα γιατί δεν υπάρχει αυτό το δέσιμο των παιχτών με την ομάδα. Μοιραία γιατί πήραν τα προβλήματα, αλλάξαν και οι συνθήκες. Θα μπορέσει ποτέ ξανά στον ελληνικό μπάσκετ να υπάρξει αυτό το δέσιμο. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ να ξέρει ο Παναγιώτης Καυκής ότι θα μείνει για αρκετά χρόνια. Γιατί και θα θέλεις να μείνεις, όχι μόνο το γιατί θα είναι το συμβόλαιο. Σημαντικό είναι να θες και εσύ να είσαι μια ομάδα. Σίγουρα για να θέλεις να μείνεις, πρέπει να σε θέλουν κι αυτοί. Η διοίκηση, οι προπονητές, έτσι. Άμα υπάρχει σωστή χημεία και. Γιατί να μην μείνεις, άμα είναι κατάλληλες οι συνθήκες που σου παρέχουν και το μόνο που σκέφτεσαι ουσιαστικά είναι το μπάσκετ, το αγωνιστικό το κομμάτι, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κάποτε ένας παλιός διεθνής, μεγάλος Έλληνας καθοσφαιριστής, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω και αν τον γνωρίζει, ο Ευθύμης Ρετζιάς, είχε πει ότι. Και είχε παρεξηγηθεί πριν πολλά χρόνια βέβαια, ότι εύχομαι σε όποιους παίκτες μπορούν να σηκωθούν να φύγουν από την Ελλάδα να στο εξωτερικό. Και κάποιοι παρεξήγησαν αυτή τη δήλωση. Τότε ήταν τα προβλήματα πάλι που αναγκάζονταν οι καλοί παίκτες να φύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν βρίσκαν αυτό που θέλαν στην Ελλάδα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Εσύ μου σκέφτεσαι ποτέ να φύγεις ως κοινοτικός ή θα ήθελες μόνο στην Ελλάδα να μείνεις. Θα ήθελα να το δοκιμάσω γιατί πιστεύω για κάθε αθλητή Έλληνα είναι μια δοκιμασία και για τη ζωή του προσωπικά και να δει κάτι διαφορετικό. Ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, μια διαφορετική νοοτροπία. Αλλά πιστεύω και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή σε παίκτης του ΠΑΟΚ, για να επανέλθουμε στο ΠΑΟΚ κλείνοντας τη συζήτηση. Σίγουρα αυτή η πολύ μεγάλη νίκη γράφτηκε μια στην ιστορία. Βέβαια, ξέρετε ότι ο κόσμος του λείπουν οι τίτλοι. Και οι μεγάλες ομάδες κρίνουν και από τους τίτλους. Τελευταίος τίτλος για το ΠΑΟΚ το Κύπελλο του 99. Περάσαν πολλά χρόνια. Χωρίς βέβαια να ορεινορβατούμε, είναι εφικτό το να κάνει όνειρα ο φίλος του ΠΑΟΚ. Στην Ελλάδα δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μετά το χάος. Το κύπελλο. Φέτος όμως υπάρχει μια πορεία. Βέβαια, έχετε ένα μεγάλο εμπόδιο σε νοκάουτ αγώνα στο Παλατάκι τον Ολυμπιακό. Αν περάσετε τον Ολυμπιακό, μπορείτε να κάνετε τον για τίτλο ή ακόμα δεν ήρθε η ώρα για να σκέφτεστε Θεσσαλονίκη για τίτλο. Σίγουρα είναι δύσκολο να μπει στις δύο αυτές ομάδες της Αθήνας. Αλλά όπως είπες, είναι το όνειρο. Να κάνει όνειρα. Και εμείς κάνουμε όνειρα. Θέλουμε. Πέντε παίχτες παίζουμε εμείς, πέντε αυτοί. Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να τους κερδίσουμε. Παναγιώτη, όσον αφορά τον προπονητή του Σούλη Μαρκόπουλου, είναι ένας προπονητής πολύ έμπειρος. Θεωρείται από τους καλύτερους Έλληνες τεχνικούς. Ειδικά και γνώριμος στο κοινό του ΠΑΟΚ, άλλωστε πανηγύρισε το 1994 ως προπονητής του ΠΑΟΚ το Κύπελλο Κόρατς. Προσπαθεί να σας μεταφέρει μια φιλοσοφία μπασκετική γενική όσον αφορά τους στόχους της ομάδας ή να καταλάβετε και το ειδικό βάρος που έχει αυτή η φανέλα, έστω που έχει τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να ξανακαταξιωθεί αυτή η ομάδα σίγουρα, μετά τα προβλήματα. Σίγουρα από την αρχή που ήρθαμε κι εμείς. Ήθελα να τονίσω σε όλους τους παίκτες ότι η φανέλα που φοράμε έχει μια ιστορία, είναι βαριά. Αλλά δεν θέλει να μας μεταδώσει άγχος. Ό,τι θέλει να το κάνουμε μέσα από το γήπεδο, από σκληρή δουλειά. Και πιστεύω σιγά σιγά αρχίζουμε και δείχνουμε ένα καλύτερο πρόσωπο. Όπως είπατε, είναι καταξιωμένος ο προπονητής. Και πάνω απ' όλα δεν είναι θέμα ότι είναι μόνο καλός προπονητής, είναι και καλός άνθρωπος. Και αυτό είναι που σου δίνει ένα έξτρα κίνητρο να παίξεις για αυτόν τον άνθρωπο. Και κλείνοντας ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ που πανηγύρισε, ενθουσιάστηκε, σας αποθέωσε και ξέρεις, επειδή είπες και νωρίτερα, τρώγοντας την όρεξη, θα περιμένει κάτι αντίστοιχο στη συνέχεια και στα επίσης κρίσιμα παιχνίδια, είτε είναι τα ντέρμπι, είτε είναι παιχνίδια με ομάδες που, όπως φάνηκε, υπάρχει μικρή διαφορά φέτος μεταξύ των ομάδων. Πλην του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην απόδοση. Σίγουρα. Εμείς θέλουμε να τους υποσχεθούμε ότι θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Θα δίνουμε όλη τη δύναμη μας και. Όσο μπορούμε, θα προσπαθούμε και να παίζουμε ωραίο μπάσκετ για να τον ευχαριστούμε. Το μόνο που θέλουμε από αυτό είναι να είναι δίπλα μας στο πλευρό μας. Εμείς ευχαριστούμε για τη συνομιλία, την ενδιαφέρουσα συνέντευξη και να ευχηθούμε πάνω απ' όλα να συνεχίσεις γερός, χωρίς προβλήματα τη χρονιά και κυρίως η ομάδα σου χωρίς τα προβλήματα του προηγούμενου χρόνου που δημιούργησαν όλη αυτή την άσχημη κατάσταση με ό,τι καλύτερο μπορείτε για τους στόχους που έχετε βάλει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.